πάρα πολλές γνωστές ηθοποιοί, με Όσκαρ ηθοποιοί, οι οποίες έχουν πει ότι δέχονται σχόλια του τύπου «φάει κάτι». Και είναι σώματα τα οποία δεν μπορούν να φάνε κόσμος, παραπάνω. Γιατί ο κόσμος που τις βλέπει αυτές, νομίζω ότι αυτές δεν τρώνε τίποτα. Υπάρχουν όμως και γυναίκες οι οποίες είναι η κατασκευή τους τέτοια. Όπως και η δική μου κατασκευή είναι πάντα να είμαι αρκετά θεωρητική, γιατί μ' αρέσει αυτή η λέξη. Και juicy, ας πούμε, όπως επίσης μου αρέσει είναι ωραίο το juicy. Να με λένε. Τώρα είναι ωραίο. Όταν ξεκινούσα στη δουλειά αυτή, που μοιράστηκα αυτή την ιστορία στο TEDx, θυμάμαι ότι με είχαν πάρει από ένα πάρα πολύ γνωστό περιοδικό να κάνω μια φωτογράφηση. Ναι. Με μαγιό καλοκαίρι, τους είπα ότι εγώ, επειδή ήμουν πάντα γυμνασμένη και εκείνη την περίοδο έκανα καποέιρα και ήταν όλα, ξέρεις. Με το περιοδικό τελικά τι έγινε? Με το περιοδικό λοιπόν τότε, ήμουνα στα ξεκινήματά μου, ήμουνα πολύ γυμνασμένη. Τους είπα ότι δεν θέλω να βγω με μπικίνι στο περιοδικό και προτιμώ να φοράω και ψηλά παπούτσια, δεν μου αρέσει να φοράω ίσια. Μου φέρανε μόνο μπικίνι και παντόφλες. Δεν ήταν ωραία η φωτογράφηση, αλλά προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο πιο καλές το γινόταν. Δεν μπήκε ποτέ. Και όταν, δεν μπήκε ποτέ η φωτογράφηση. Όταν έψαξα να μάθω γιατί, μου απάντησαν κάποιος γνωστός, τέλος πάντων, ο φωτογράφος ήταν γνωστός μου, ότι μη στεναχωρηθείς, αλλά είπαν ότι είσαι overweight. Και ήμουν κανονικότατη. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ και λέω, κοίταξε να δεις εμένα, δεν με πήρες για να κάνω το μοντέλο στα ρούχα που μου έφερες. Εγώ ήθελα να φωτογραφηθώ σαν ηθοποιός εδώ και πόσο κρίμα, γιατί πρέπει να περνάς ωραία μηνύματα για το πώς μοιάζει ένας άνθρωπος προς τα έξω. Και νομίζω ότι τώρα, τα τελευταία χρόνια και από εδώ και πέρα, έχω αφιερώσει πάρα πολύ από την ενέργειά μου και τον χρόνο μου για να μιλάω γι' αυτό.